Μενεγάκη μίλησε μέσα από την εκπομπή της για το χωρισμό της, από το Γιάννη Λάτσιο. Για πολλωστή φορά. Αλλά είπε καινούργια πράγματα. Δεν είναι για πολλωστή φορά. Θεέ μου, σε παρακαλώ. Εάν πάνω σε μια κουβέντα που μιλάς σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και γνωρίζεις τον άλλον, πεις εσύ πώς έχεις περάσει και ένα προσωπικό σου βίωμα. Το θέμα είναι πώς το πέρασε το χωρισμό. Λοιπόν, η Ελένη... Γιατί κουβέντα ποιος την κάνει άλλο πότε, ένας άνθρωπος την κάνει. Μια λέχη επίγνωση το βλέπει όλη η Ελλάδα, θα είναι. Έχει πάντα καλέ. Έχει όλη η Ελλάδα, τα 60% κάνει. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν, το θέμα είναι. Δηλαδή, πάτε καλά. Εάν κάποιο, α πούμε, κάνει μια. Τι είναι ένα ρομπότ που θα διαβάζει, του δίνουν 5 ερωτήσεις και διαβάζει. Παλιά δεν τα έλεγε, Φέη μου, εν πάση περιπτώσει. Το ρεζουμέ είναι. Δεν τα έλεγε. Έλεγε άλλα πράγματα. Δεν τα έλεγε. Μάλλον δεν βλέπαμε την ίδια εκπομπή. Δεν είχε χωρίσει παλιά όμω και δεν τα έλεγε. Πολύ μεγάλο λάθος. Η Ελένη λοιπόν δηλώνει. Όταν κάνει μια συνέντευξη τάσο. Και είναι συνέντευξη κουβέντα με έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει ξαναδεί, τον έχει ξαναπάρει συνέντευξη, του έχει ξαναπάρει συνέντευξη και μιλάμε για την Ελένη Μενεγάκη. Όλοι την ξέρουν και δεν είναι ένας ρεπόρτερ, είναι μία προσωπικότητα η οποία μπαίνει μέσα στο σπίτι σου καθημερινά. Όταν ας τα λέμε λοιπόν τι κάνουμε σπίτι μας. Κάνει μία κουβέντα. Κουβέντα κάνει, αναφέροντας πράγματα από τη ζωή ναι, βρεφή, Ελένη, αλλά... λοιπόν. Άλλο το θέμα, Φέλη, άλλο είναι. Άλλο είναι το θέμα, πώς το πέρασε το χωρισμό αυτό. Πώς. Πόνεσαι, έκλαψε. Έλατε. Άσχετο που διάβαζε τη συνέντευξη του Πέτρου Κωστόπουλου εκεί που είπε ότι πέρασα κατάθλιψη, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν μπορούσα να ανέβω, δεν μπορούσα να κάνω. Θυμήθηκα ότι έχω περάσει αντίστοιχη φάση όταν χώρισα που εγώ έλεγα δεν μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να κοιτάζω τα περίπτερα. Δεν ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου να παίζει παντού σε όλα τα περιοδικά. Είχα πάθει νευρικό κλονισμό. Δηλαδή αυτό που έλεγε αυτό ότι πήγε το τηλέφωνο και πάθε ένα πανικό, εγώ πάθε ένα πανικό, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι μου. Συμφωνώ. Δηλαδή είχα το κεφάλι κάτω ή το γύρναγα από εκεί και με έπιαναν ταχυπαλμίες μόλις πλησίαζα ένα περίπτερο. Έλεγα πάλι εγώ είμαι κρεμασμένη παντού. Τι θα λένε πάλι. Πρώτα απ' όλα, είναι βασικός κανόνας. Δεν μπορείς να έχεις την απέτηση από κάποιον να σου μιλήσει για τα πολύ προσωπικά του θέματα και εσύ να μην ανοίγεσαι ποτέ. Είναι σαν να κάνει άλλο το θέμα κομψάκι που είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι θυμάμαι την Παρασκευή απόγευμα μας ήρθε δελτίο τύπου. Τι. Ήρθε δελτίο τύπου. Το θυμάστε, δημοσιογράφη. Και Δευτέρα βγήκε μαυροντημένη. Δεν θα είναι εξώφυλλο αυτό το θέμα. Αλλάξαμε στη σήμερα τα πάντα. Βγήκε έκτακτη έδωση. Και τι περίμενες, η γυναίκα να είναι ανέστητη και να μην την επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση. Σου λέει ότι βγάλανε μόνοι τους δελτίο τύπου. Θα μπορούσες να μην στείλεις δελτίο τύπου. Δεν θα είναι εξώφυλλο. Περιμένεις το εξώφυλλάκι σου όμως. Επέλεξαν αυτόν τον τρόπο. Το περιμένεις εξώφυλλο. Και δεν είναι ανέστητη. Και έχεις βρει και το ματέο σου. Και τι πάει να πει αυτό, αμφισβητείς δηλαδή ότι πέρασε κατάθλιψη. Δηλαδή, το 50% των ζευγαριών που χωρίζει. Ο Γιάννης τι πρέπει να κάνει, δηλαδή. Συγγνώμη, το 50% των ζευγαριών που χωρίζει. Ο Λάτσιος. Είναι λάθος. Ο Λάτσιος έκανε κάποιο θέμα και χώρισαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε. Ο Λάτσιος πρέπει να κάνει, δηλαδή. Για ποιο πράγμα. Όταν χωρίζει ο άνθρωπος και παράλληλα ακούει και τις φήμες άλλες. Ότι η γυναίκα του ενδεχομένως. Ξέρεις εσύ τι έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Όχι, αλλά. Μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα όχι, στο αλλά... σπίτι. Όχι, αλλά. Φαίνεται τι έχει γίνει προφανώς. Ξέρεις, όχι. Συμπεράσματα είναι αυτά. Συμπεράσματα, αλλά. Πάντως εσύ είμαι άλλο τώρα για την και καλά κάνει και με άλλο. Καλά κάνει και χώρισε. Και ήξερε ότι θα γίνει αυτό ο τόρο Φέη μου. Παρασκευή βγαίνει μια χαρά κάνει τεκοπή σου. Δευτέρα να κοινώνει το κοπή σου. Με το γάμο τη έγινε τόρο, όπω με τη εγκυμοσύνη τη έγινε τόρο. Είναι δεδομένο το εξώφυλλο. Όταν το σε λίγο μαζί μα! Ναι! Η Βίκυ Παγιαπτάκου! Μα να έρθει στο κεφάλι σα. Η Σάσα, ναι. Όχι, αφήνω να πω λίγο τι είναι αυτό. Η Βίκυ Παγιαπτάκου! Τα μπράτσα!